Η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σκοπιά Φαρσάλων και ειδικότερα στην δασική έκταση στη Θεστικράκη, στα όρια των νομών Λάρισας, κτιότητας και Μαγνησίας, από την πλευρά του νομού Λάρισας, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά χωρίς ενεργό μέτωπο. Η φωτιά στη Σκοπιά ξεκίνησε από τις παρυφές του χωριού και ανέβηκε προς το βουνό. Πήρε διαστάσεις, πήγε σε περιοχές οι οποίες δεν ήταν προσβάσιμες. Και πέρασε και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Αλμύρου. Κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και θέλω να τις ευχαριστήσω γιατί παλεύανε από το μεσημέρι μέχρι αυτή την ώρα παλεύουνε με τη φωτιά, συνεπικουρούμενοι βέβαια από 6 εναέρια μέσα πυρόσβεσης, 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα Έριξον, τα οποία συνεχίζουν και σήμερα. Από χθες υπήρξε τεράστια κινητοποίηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ακόμη και σήμερα το πρωί επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση στο σημείο 4 σκάφη, 2 ελικόπτερα, 30 οχήματα, 5 πεζοπόρες ομάδες, ένα μηχάνημα του στρατού και 6 της πολιτικής προστασίας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, από εμάς ζητήσανε να υπάρχουν κάποια μηχανήματα έργων. Σε συνεργασία με το στρατό υπάρχει μια μπουλντόζα με πιστριοφόρα, αλλά και υπάρχουν και 3 μπουλντόζες και 2 GCB, 5 τουλάχιστον υδροφόρες, οι οποίες συνέδραμαν όλο το βράδυ στην κατάσβεση. Ανοίξανε δρόμους για να μπορούν να υπάρχουν προσβασιμότητα προς το βουνό και από τις δύο πλευρές. Καταφέρανε χθες το βράδυ να πιάσουν τη φωτιά και από τη μία πλευρά της Σκοπιάς, από την άλλη δίνανε μάχες και συνεχίζουν να δίνουν μάχη μέχρι σήμερα. Είναι σε καλό επίπεδο και θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, τους εθελοντές, όλους τους ανθρώπους που πήγαν αμέσως εκεί, τα μηχανήματα, το στρατό που έστειλε αμέσως το ελπιστριοφόρο, αλλά και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και στέλνουν τα μηχανήματα αμέσως μόλις απαιτηθεί. Ευελπιστώ και πιστεύω να πάνε όλα τα πράγματα καλά και να ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Να σημειωθεί και ο αγοραστός τόνισε ότι είναι αισιόδοξος για την άμεση αντιμετώπιση κατάστασης.